84 εκατομμύρια χάπια των τζιχαντιστών κατέσχισαν οι Ιταλικές αρχές στο λιμάνι του Σαλέρνο. Πρόκειται για 14 τόνους ναρκωτικών χαπιών Κάπταγκον, τα οποία είχαν τελικό παραλούτη την Καμόρα. Τα εν λόγω χάπια παράγονται στη Συρία από το Ισλαμικό κράτος με σκοπό να χρηματοδοτήσουν τις τρομοκρατικές τους επιθέσεις. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ναρκωτικά αξίας άνω του 1 δις ευρώ και πρόκειται για τη μεγαλύτερη κατάσχεση αμφεταμίνων στον κόσμο. Οι τζιχαντιστές είχαν κρύψει τα χάπια σε κοντέινερ πλοίων αλλά και σε βιομηχανικούς κινητήρες, όπου χρειάστηκε η συνδρομή ειδικευμένων εργατών για να τους ανοίξουν. Οι αρχές θεωρούν δεδομένη την εμπλοκή της Καμόρα στην υπόθεση, αλλά τονίζουν πως πιθανότατα το φορτίο προοριζόταν για μια σύμπραξη εγκληματικών οργανώσεων δεδομένης της μεγάλης αξίας των ναρκωτικών. Η πανδημία και τα περιοριστικά μέτρα οδήγησαν τους εμπόρους ναρκωτικών να στραφούν στη Συρία, όπου οι τζιχαντιστές μπορούν και παράγουν τεράστιες ποσότητες συνθετικών ναρκωτικών. Το Κάπταγκον είναι διαδεδομένο στους τζιχαντιστές, καθώς καταλαγιάζει το αίσθημα φόβου και πόνου, ενώ έχει βρεθεί και μετά την επίθεση στον Μπατακλάν το 2015 στο Παρίσι.